να βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας στην τρίτη επιστημονική εκπαιδευτική διημερίδα Πελοποννήσου που διοργανώνει η Pharma Group στην πόλη μας. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή τόσο για εμάς όσο και για την Καλαμάτα να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αυτού του Βεληνικούς και με το πλήθος και την ποιότητα των ομιλητών και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι σημαντικό δε να τονιστεί, φέτος η διημερίδα τίθεται υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και υπάρχει και μοριοδότηση για τους συμμετέχοντες φαρμακοποιούς. Κάνοντας μια μικρή προσωπική εξομολόγηση, θα έλεγα ότι κάποιος θα περίμενε μετά από 60 χρόνια προσωπικής πορείας στον χώρο του φαρμάκου και 40 χρόνια ύπαρξη της φαρμακαποθήκης, οι δυνάμεις και οι αντοχές μου θα με είχαν καταλήψει. Αντίθετα όμως η αγάπη για τη δουλειά μου και για τη δημιουργία με κάνει να βρίσκομαι εδώ στο πλευρό του γιού μου Τάσου. Όλοι γνωρίζετε τις δυσκολίες που τα τελευταία χρόνια μασίζουν τον κλάδο μας, μειώσεις τιμών, μειώσεις φαρμακευτικού κέρδους, καθυστερήσεις πληρωμών προσθέτουν το τοπίο. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο. Πρωταρχικό ρόλο για εμάς παίζει η παροχή σωστών υπηρεσιών και η καθημερινή κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου φαρμακείου. Από εσάς ζητάμε να μας μεταφέρετε τις ανάγκες της αγοράς και να είστε αυστηροί κριτές ως προς τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε για να μας σωθείτε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Εύχομαι αυτές τις δύο ημέρες να κρατήσουμε με τα θέματα της διημερίδας μας το ενδιαφέρον σας αμύωτο. Σήμερα εδώ είστε φαρμακοποιοί. Οι πανελλήνιες φαρμακοποιών που είναι ταρχικά της ΠΕΦ δεν είναι. Χρειάζονται διευκρινήσεις, δεν είναι πανελλήνιοι άνδρες φαρμακοποιών. Εμείς είμαστε οι φαρμακοποιοί. Ωραία συνωνυμία, γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο. Είναι τιμή της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και Κωνσταντίνε Πλακτίδη που βρισκόμαστε σε αυτή τη συνάντηση, τη διήμερη συνάντηση. Γιατί θα πρόσθετα στη λέξη συνεχιζόμενη μία λέξη που εμάς μας εκφράζει περισσότερο. Επικαιροποιημένη εκπαίδευση. Εξυγχρονισμένη εκπαίδευση. Μιλάμε για μια εποχή για εμάς που είμαστε παλιοί, που ήδη στην καθημερινή σας πραγματικότητα έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Και η ρομποτική, όπως ξέρετε καλά, γιατί περισσότεροι είστε επιστήμονες, δεν είναι το ρομπότ που βλέπουμε, είναι η καθημερινή φαρμακευτική διαδικασία, από την έρευνα μέχρι την εκπαίδευση. Και παρόλο που λοιπόν που βρισκόμαστε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο για εσάς τους νεότερους που ανατέλει μπροστά μας, στον χώρο της φαρμακευτικής επιστήμης, έχει κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου που λέγεται, ίσως το ξέρετε, εξυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου από το Υπουργείο Υγείας. Και επειδή εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε συζήτηση για αυτό το σχέδιο, πρέπει να σας πω κάτι που θα έπρεπε όλοι μας που δουλεύουμε στον χώρο του φαρμάκου να μας έχει ξεσηκώσει μια αντίδραση με ένα τεράστιο ερωτηματικό γιατί. Γιατί, ας πούμε, στο σχέδιο αυτό, στο άρθρο 48, όπου συστήνεται ένας εθνικός οργανισμός δημόσιας υγείας, παρακαλώ, σε κανένα από τα 15 άρθρα, από το 49 μέχρι το 63, δεν υπάρχει ούτε ένας φαρμακοποιός. Πρώτο τεράστιο γιατί. Στο άρθρο 64 αυτού του σχεδίου ιδρύεται ένα εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών. Μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες, ούτε ένας φαρμακοποιός. Στο 81-95 τροποποιούνται διάφορες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, δεν υπάρχει ούτε ένας φαρμακοποιός. Και τέλος στο άρθρο 136, που είναι το πιο παρανοϊκό κατά την ταπεινή μου γνώμη, αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρών, οδοντιάτων και φαρμακοποιών, γίνεται το εξής περίεργο. Όσοι φαρμακοποιοί, δεν ξέρω αν είναι κανένας από νοσοκομείο εδώ πέρα, έχουν προϋπηρεσία, πρακτικά για να μην πω στις λεπτομέρειες, δεν υπολογίζεται. Ενώ αντίστοιχα των οδοντιάτων φαρμακοποιών υπολογίζεται. Ελπίζομαι να μην είναι ούτε φάρσα, ούτε σκοπιμότητα και να είναι κάποιο τεράστιο λάθος, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα πολλά πράγματα κινούνται με δικούς τους νόμους. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην τρίτη εκπαιδευτική ενημερωτική διημερίδα Μεσημείας. Είναι μια διημερίδα που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πόλη της Καλαμάτας που τη διοργανώνει η Pharma Group και τη στηρίζουν αρκετοί άνθρωποι και από επιστημονικούς κλάδους αλλά και από διάφορες εταιρείες. Καλούμε και φαρμακοποιούς αλλά και γενικότερα επαγγελματίες υγείας να παρευρεθούν. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και καλούμε οποιονδήποτε ενδιαφέρον τα
θέματα που θα αναπτυχθούν, να παρευρεθεί. Θα αναπτυχθούν θέματα όσον αφορά τη μικροβιακή εντοχή και κατά πόσο αυτό έχει επηρεάσει την επίδραση των φαρμάκων, θέματα που αφορούν τους φαρμακοποιούς και κατά πόσο μπορούν να αναπτύξουν τα φαρμακεία τους και με συγκεκριμένες πρακτικές να πάνε και λίγο παραπέρα βλέποντας προς το μέλλον. Οπότε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα και σίγουρα η παρουσία όσων έρθουν θα τους ανταμείψει.